Εν τω μεταξύ ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ εδώ με τον Περόνε. Και γκολ. Φεύγει μέσα από τα χέρια του Κωνσταντίνη μπάλα με το τεχνικό αυτό πλασαριστό σουτ του Περόνε. Σε γελιέται η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Ξαναβλέπουμε τη φάση του γκολ του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε από πού πέρασε η μπάλα με το Φάλτσο. Πήγε να αποκρούσει. Και Κουσουλάκης στο φάουλ. Δυνατότητα και γκολ. Πολύ δυνατό το σούτ του Κουσουλάκη στο φάουλ αυτό και απευθείας η μπάλα στα δίχτυα του Κάκαρη. Εκτελεί ο Νόιμαν και η μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα βρίσκει το σίδερο, θνηδιάζει το μπουπάκι και έτσι έχουμε Ολυμπιακός Απόλλων 1-0. Και θα είναι ο εκτελεστής του φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός Λεμονής που κάνει πλασταριστά το σουτ και μπάλα στα δίχτυα του Γεωργίου που ευνηδιάζεται στην κυριολεξία και ο Λεμονής καταφέρνει να ανοίξει το σκορ ακριβώς στο 35, Ολυμπιακός Ηρακλής 1-0. Χτύπησε η μπάλα, άλλαξε κάπως πορεία, ευνηδιάστηκε ο έμπειρος Γεωργίου και... Είκοστο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, σε αυτό το φάουλ ο Ολυμπιακός με τον Σέστιτς που κάνει κατευθείαν σουτ και είναι ένα πολύ ωραίο γκολ. Ο Γιουγκοσλάβος παίξει του Ολυμπιακού με κατευθείαν σουτ φάουλ. Τελικά ο Αλεξίου το χτυπάει και είναι ισοφάριση. Ακριβώς ένα λεπτό μετά το γκολ του Ζάγετς, ο Ολυμπιακός με τον Αλεξίου ισοφαρίζει 1-1. Ο Αλεξίου χτύπησε με ιδανικό τρόπο το φάουλ. Πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος των Παναθηναϊκών και κάνει το 1-1. Κληρώσαμε το 5ο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στη Λιβαδιά και ο Ντέταρης αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πολύ ωραία χτυπημένο και είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Να λοιπόν που μετά από 7 λεπτά παιχνιδιού ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί με 2-0 το δεύτερο γκολ με απευθείας χτύπημα φάουλ του Ντέταρη. Ολυμπιακός Γιάννενα 2-0 στο φάουλ ο Παχατουρίδης. Σουτ και κόντρα και γκολ 3-0. Είναι ο Κοφίδης τελικά που θα σουτάρει. Κοφίδης με δύναμη και μπάλα στα δίχτυα. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Σάβα Κοφίδη. Ένα τέταρτο πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Σάβας Κοφίδης με εκπληκτικό σουτ φάουλ αφήνει ακίνητο το Μίρτσο και κάνει το 5-0. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Εκτελείται από το Μαυρομάτι, μπάλα στα δίχτυα. Πολύ όμορφο γκολ στο 27 από τον Σωτήρη Μαυρομάτι με απευθείας χτύπημα φάουλ. Δεν υπάρχει τείχος από τον Πανιόνιο, εκτελεί απευθείας στο φάουλ ο Λιτόφτσεγο και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-1 λοιπόν για τον Ολυμπιακό από τον Λιτόφτσεγο με απευθείας φάουλ στο 33ο λεπτό. Τρία λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, Σαββίδης Καραπιάλης. Ο Σαββίδης έχει καλό αριστερό πόδι. Σουτάρει με δύναμη, πέφτει ο Γκάμπριτς, η μπάλα είναι γκολ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Από το δυνατό σουτ φάουλ του Ηλία Σαββίδη, ο Γκάμπριτς ευνηδιάστηκε. Η μπάλα πήγε στην αντίθετη πλευρά από εκείνη που επιτηρούσε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Σαββίδης ο σκόρερ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πολύ πλεονεκτική θέση. Σαββίδης και Καραπιάλης. Καραπιάλης τελικά απευθείας γκολ. Πολύ ωραίο το απευθείας φάουλ του Βασίλη Καραπιάλη. Κάνει δύο τα γκολ για τον Ολυμπιακό. Αλλά... Το φάουλ πολύ δυνατό και γκολ. Γκολ για τον Ολυμπιακό από τον Καλατζή. Ένα φοβερό γκολ από τον Κρις Καλατζή, φίλες και φίλοι. 9 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Σε μια στημένη πάση, σε ένα φάουλ ακριβώς φάτσα από τον κολπός του Καραγιάννη. Μια πραγματική οβίδα από τον Καλατζή, η μπάλα έσκασε κιόλας, ξεγέλασε τον Βασίλη Καραγιάννη, κοιτάξτε και πάλι.
το σουτ, το φοβερό σουτ του Καλατζή. Σκάει μπάλα στο χειρότερο σημείο για κάποιον goalkeeper. Κοιτάξτε πώς ξεγελίζει. 4 λεπτά στο φάλιρο, φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Ήβιτς. Είναι καλοθυμημένο. 1-0. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με αυτό το εξαιρετικά εκτελεσμένο φάουλ του Ήλια Ήβιτς. Και τον Αλεξανδρίκο στην μπάλα, ο Μινιάδης τελικά. Καλό σουτ γκολ, 1-0 Ολυμπιακός, στο 8ο λεπτό ανοίγει το σκορ με αυτό το σουτ του Ανδρέα Μινιάδη, το σουτ φάουλ. Και εδώ βλέπετε ένα πλάνο της εξέδρας, εδώ χαϊκό. Ο Καραπιάλης, είναι και ο Γιαννακόπουλος κοντά. Για να δούμε ποιος τελικά από τους παίκτες του Ολυμπιακού θα σουτάρει. Αν ετοιμάζουν κάποια κομπίνα, θα το δούμε. Γιωργάτος πέρασε την μπάλα εκπληκτικά πάνω από το τείχος και κάνει το 0-1. Να λοιπόν το γκολ στο 7ο λεπτό της συνάντησης, ο Γιωργάτος πέρασε αριστοτεχνικά με το αριστερό πόδι. Το goal foul του Αλέκου Αλεξανδρίου στο 14ο λεπτό φάνηκε ότι θα άνοιγε δρόμο για εύκολη επικράτηση. Φάουλ αυτό στο 18 από τον Γιαννακόπουλο, πλασάριστα η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για τον Ολυμπιακό. Και ο Πρέδρακ Τζόρτζεβιτς έτοιμος να σουτάρει. Πλασάριστα 2-0 Ολυμπιακός από τον goal του Τζόρτζεβιτς στο 28ο λεπτό. Το τέταρτο για την ΑΕΚ. Λουτσιάνο παίρνει πολλά μέτρα φορά, για να δούμε. Καταπληκτικό γκολ του Λουτσιάνο. Ο Βραζιλιάνος είναι αυτός που βάζει τη σφραγίδα του στο ξεκίνημα του μεγάλου ντέρμπι. Αφού κάνει το εκπληκτικό τακουνάκι στο 5 και δίνει έτοιμο γκολ στον Αλεξανδρή στο 9 και ραυνοβολεί τον Νικοπολίδη, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του με έναν αριστερό κεραυνό. Πάλι αυτό το γκολ που πρέπει να είναι από τα 40 μέτρα περίπου. Τρομερό γκολ, απίστευτο γκολ φάουλ. Τελείωσε, πέρασε η μπάλα, 2-0, εντυπωσιακό γκολ από το Σουηδό στο 7. Πολύ ωραίο γκολ από τον Περ Γιώχαν Ζέτεμπεργκ που πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος. Ο Γκίτ Κωνσταντίνος. Πέρασε η μπάλα, πολύ καλό φάουλ, άγαλμα ο Γιαλαμάς, 3-0 ο Ολυμπιακός. Όλο το γήπεδο χειροκροτεί την προσπάθεια του Βραζιλιάνου. Ο Βραζιλιάνος την πέρασε πάνω από το τείχος, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως. Ο Γιωβάνι είχε ένα δοξάρι από αυτό το σημείο εκτελώντας φάουλ σε προηγούμενη αγωνιστική. Ριβάλτο τώρα, γκολ! Γκολ από τον Ριβάλτο! 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 30 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου που έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού του Κώστα Χαλκιά. Για Τουρέ. Εκτελέσει ο Τουρέ. Μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Ο Ολυμπιακός με το δεύτερο γκολ του Γιάγια Τουρέ παίρνει το διπλό προβάδισμα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Νέρι Καστίγιο μέσα σε λίγα λεπτά συμμετοχής και από τον πάγκο ήταν σαφής. Ο Καστίγιο πρόλαβε τον Μπουλούτ πριν σουτάρει. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έβγαλε τη φανέλα του και έτρεξε να την πετάξει στους οπαδούς της σειράς 7. Ολυμπιακό με τον Μάριτς. Μακρινή απόσταση, ο Ιουγκοσλάβος απευθείας θα δοκιμάσει. Πέρασε η μπάλα, φοβερό γκολ από τον Μάριτς. Στο 25, άγαλμα ο Αμπάρης. Ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Μάριτς. Ένα από τα καλύτερα του πρωταθλήματος ασφαλώς. Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με θαυμάσιο φάουλ του Νούνιες στο 10.
Στο 19 ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει φάουλ. Το εκτελεί ο Γκαλέτη, τρίτο γκολ του Αργεντινού ποδοσφαιριστή στο εφετινό πρωτάθλημα. Και πρώτο γκολ με φάουλ του Ολυμπιακού φέτος. Ναι. Λοιπόν, εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι τέσσερις, περίπου 4.000 που βρέθηκαν στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Ο Ολυμπιακός, ξαναβλέπουμε το φάουλ του Γκαλέτη, ακίνητος ο Μπλάζιτς. Φάουλ με το Ριέρα, απευθείας εκτέλεση, καταπληκτικό γκολ από τον Αλμπέρτ Ριέρα στο 89. Και δεύτερο γκολ για τον Ριέρα. Έξι στο τείχος και έναν πιο δίπλα, εκτελεί ο Πάντελιτς γκολ. Είχε προαίσθημα, είχε το πίστευε στον εαυτό του, είχε... Με αυτή την έξυπνη εκτέλεση φάουλ το τελικό 2-0 στο 55. Αυτό το γκολ ήταν το 14ο από τα 26 φετινά των πρωταθλητών σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις. Ο Τζαμέλ Αμπντούν με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ στο 54ο λεπτό χαρίζει την νίκη στον Ολυμπιακό στον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Μπας Γιάννενα για την πρώιμη τελική φάση του κυπέλου Ελλάδας. Οι Ερυθρόλευκοι παίζοντας έξυπνα και πειθαρχημένα σε ένα Μητρογλου, δοκάρι και μέσα, εκπληκτικό γκολ, 3-0, άγαλμα ο Τσέμα. Δεν σημειώνουν, ο κανονισμός είναι σαφέστατος, αμφιβολία υπέρ το επιτιθέμενο. Ωραία. Πρέπει να γίνει κτήμα τους, να το χωνέψουν. Το 3-1 στο 58 με το φάουλ του Χολέμπας, εδώ Μιχάλη νομίζω ότι το τείχος δεν ήταν καλαστημένο, θα δούμε και από το replay πίσω από την αιστεία. Εδώ η μπάλα πάει κατευθείαν στη γωνία. Στην μπάλα, ο Σάμαρης εκτελεί γκολ! 3-1, υπέροχο γκολ από το Σάμαρη. 3-1 Ολυμπιακός στο 58. Βλέπετε, έχουμε φτάσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι φάσεις δεν δέχονται μία την άλλη. Εδώ η κομπίνα παίζει ρόλο για τον Ολυμπιακό. Ντομίνγκες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 2-1 και όπως σωστά λέγατε νωρίτερα, Βασίλη και Κατερίνα, είναι ένα γκολ που αλλάζει τις ισορροπίες. Διότι με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-0 ανέμενε αυτό το σκορ σε περίπτωση ισοβαθμίας. Λεπτό. Εδώ δικείται λίγο ο Φορτούνης. Έχει βάλει πολύ ωραίο γκολ, αλλά όταν έχει μπει αυτό το προηγουμένως. Ναι. Σε πολλά άλλα παιχνίδια θα, ναι, θα ήταν το καλύτερο γκολ σε πολλά άλλα παιχνίδια, αλλά σε αυτή την περίπτωση όχι. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας παίκτης ο οποίος προπονείται πολύ σε αυτόν τον τομέα. Στις εκτελέσεις φάουλ γενικότερα έχει εφαιρεθεί. Περισσότερο στο κορμί του παίκτη της Βέρειας, αλλά από το φάουλ αυτό ο Τζίμι Ντουρμάς που είχε περάσει λίγα λεπτά πριν από το παιχνίδι, στο 74ο λεπτό, 2-3 λεπτά μετά. Καλή θέση για απευθείας εκτέλεση στο πρώτο ημίχρονο. Έχει σουτάρει τότε ο Τσόρι Ντομίνγκες πάνω τα δοκάρια. Και πάλι ο Τσόρι Ντομίνγκες τώρα έτοιμος να εκτελέσει στο 47. Ο Ερνάνη τελικά με το σούτ, μπάλα γκολ. Ευνηδιάστηκε ο Κοκάλας. Περίμενε το σούτ από τον Τσόρι Ντομίνγκες. Τελικά ο Ερνάνη. Με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει, να έχει πετύχει και τα δύο του γκολ από σημαίνες φάσεις. Θυμίζω και στο τελευταίο μάτς του αθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο. Εδώ με απευθείας εκτέλεση από τον Ερνάνη. Χαμηλό σουτ, ευνηδιάζεται ο... ...με τον Μανούσο και το 2-0 για τον Ολυμπιακό με τον Φουστέρ, τον αρχηγό της ομάδας, το 35 με απευθείας χτύπημα φάουλ. Πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση. Δεν άφησα περιθώρια αντίδρασης. Και είναι και ωραίο πάντως, αρμόζει τελευταία αγωνιστική να βάζει γκολ αυτός ο παίκτης, δεν είναι Πέτρο? Ο Μιλιβόγεβιτς στη στημένη μπάλα, λίγα μέτρα φορά από τον Σέρβο, εκτέλεσε 2-0, πέμπτο δικό του γκολ στο πρωτάθλημα. Όπως και στη Νέα Σμύρνη με αντίπαλο το Πανιόνιο, εκεί στη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0. Δείτε εδώ πως έχει τον τρόπο να περάσει την μπάλα από το τείχος, στην αφύλακτη πλευρά του Ζίφκοβιτς, κινείται προς την μπάλα αλλά δεν μπορεί να προλάβει.